είστε καλά, εγώ φέτος. Κυρία Σμακοπούλου, έχει προηγούμενο αυτή η ιστορία? Δηλαδή, αν ας πούμε ότι βγαίνουν το βράδυ οι πολιτικοί αρχηγοί και πούν ότι θα λειτουργήσει το νέο σχήμα, τα λέγεται ΝΕΡΙΤ, και θα δουλέψουν 300, 400, 500, 1000 όλοι οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ με καθεστώς δίμηνων συμβάσεων. Είναι εφικτό νομικά, εργασιακά? Καταρχήν δεν ξέρω πόσοι από τους εργαζόμενους θα αποδεχθούν τις δίμηνες συμβάσεις, γιατί αν αποδεχθούν δίμηνες συμβάσεις είναι σαν να παρετούνται από όλα τα δικαιώματα των προηγούμενων ετών. Η δίμηνη σύμβαση σημαίνει μια καινούργια σύμβαση, μια καινούργια πρόσληψη. Που ακυρώνει την προηγούμενη. Επομένως, από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δεν δέχονται την εγκυρότητα, και καλά κάνουν, η δική μου άποψη, της όλης διαδικασίας που έχει ακολουθεί μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό αυτό με δίμηνες συμβάσεις. Αλλά και δίμηνες συμβάσεις να γίνουν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Από ποιον θα γίνουν και από ποιον θα υπογραφούν? Διότι αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που δεν το είχα σκεφτεί να σου πω και εγώ. Από τον Υπουργό Οικονομικών που το διαχειρίζεται. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί? Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει την διαχείριση της περιουσίας της ΕΡΤ. Μάλιστα. Τίποτε παραπάνω. Όχι τη διαχείριση του προσωπικού. Δεν είναι ένα καινούριο νόμο που να του δίνει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις. Μάλιστα. Για την ΕΡΤ. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει απασχολήσει πολύ από ό,τι ακούω αυτές τις μέρες. Ακούμε για την ερμηνεία της προσωρινής διαταγής. Αλλά η προσωρινή διαταγή είναι ως προς αυτό το σημείο, θεωρώ, ξεκάθαρη, αλλά κανένας δεν έχει ασχοληθεί ως προς ποιος θα κάνει τις προσλήψεις. Λέει ότι πρέπει να είναι δημόσιος φορέας, όχι δηλαδή ιδιωτική επιχείρηση, αλλά αυτό επικαλείται ταυτόχρονα τον νόμο της ΕΡΤ. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος την προσωρινή διαταγή, λέει λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο της ΕΡΤ. Ο οποίος όμως νόμος, αν δεχτούμε ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί, δεν μπορεί να ισχύει ο 1730 του 87. Άρα υπάρχει, λέτε, νομικό αδιέξοδο. Εγώ πιστεύω ότι η μόνη λύση νομική για να μπορέσει να συνεχιστεί, να γίνει μάλλον υλοποιήσιμη η προσωρινή διαταγή, δεν ξέρουμε βέβαια τι θα βγάλει και η Επιτροπή Αναστολών, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά που θα επικυρώσει την προσωρινή διαταγή. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν βγει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα και από την Επιτροπή Αναστολών, εγώ θεωρώ ότι νομικά η μόνη διέξοδος δεν είναι ούτε οι δίμηνες ούτε οτιδήποτε, ή αν είναι δίμηνες θα πρέπει να γίνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή να ανασταλεί η κοινή υπουργική απόφαση με καινούργια υπουργική απόφαση, να βγει δηλαδή μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση που να αναστέλει την προηγούμενη σε συμμόρφωση της προσωρινής διαταγής. Και επομένως, γυρίζοντας το παλαιό καθεστώς, να προχωρήσουμε προσωρινά πάντα στην υλοποίηση της προσωρινής διαταγής. Δηλαδή, στην εκπομπή, στις συχνότητες, στην μετάδοση ουσιαστικά των προγραμμάτων, όπως λέει η προσωρινή διαταγή. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Να σας πω ότι δεν το κατάλαβα. Είναι και κόπος των ημερών. Να σας το πω λίγο πιο. Το είπατε πάρα πολύ καθαρά εσείς, αλλά το είπατε βήμα-βήμα. Νομίζω ότι θέλω να το κάνετε πιο λιανά, γιατί μας ακούν και οι εργαζόμενοι. Η προσωρινή διαταγή, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα σας το πω πολύ απλά. Η προσωρινή διαταγή μιλάει και λέει για δύο μόνο πράγματα. Δεν λέει για τα υπόλοιπα. Ναι. Λέει μόνο από τα δύο από τα έξι σημεία της κοινής υπουργικής απόφασης. Ωραία. Μιλάει λοιπόν για τη συχνότητα. Έτσι, ότι θα πρέπει οι συχνότητες να ξαναλειτουργήσουν. Ναι. Και να γίνουν οι μεταδόσεις. Δεν αναφέρει το φορέα. Ακριβώς. Έτσι. Δεν αναφέρει τίποτα. Πώς θα γίνουν όμως αυτά πρακτικά? Ποιος θα μπορέσει? Η ΕΡΤ έχει καταργηθεί. Αν δηλαδή η προσωρινή διαταγή δεν έχει ασχοληθεί με αυτό, δεν έχει πει αν είναι έγκυρη ή όχι η κατάργηση της ΕΡΤ, γιατί αυτό θα το κρίνει το κύριο δικαστήριο. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Ναι. Δεν έχει λοιπόν αναστείλει αυτό, δεν έχει πει ότι είναι μη νόμιμη η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Άρα, για να μπορέσουν να ξαναεκπέμψουν οι συχνότητες της ΕΡΤ και να έχουμε πρόγραμμα κανονικό, θα πρέπει να γίνει με κάποιους ανθρώπους. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αν δεχτούμε ότι η ΕΡΤ έχει καταργηθεί, είναι απολυμμένοι. Το λέει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση, νομίζω. Πολύ σωστά. Άρα, θα πρέπει, έχουν ακουστεί τα σενάρια, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσλήψεις. Ναι. Των 5, των 10, των 200 ατόμων. Αυτές οι προσλήψεις νομικά, όπως σας είπα και πριν, δεν μπορούν να γίνουν ούτε από τον εκαθαριστή ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα του νόμου. Μόνο από την ΕΡΤ ως φορέας, ως υπήρξε. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι η προσωρινή διαταγή, επικαλούμενη επίτηδες και τον νόμο της ΕΡΤ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, επικαλείται ένα νόμο μιας κατηργημένης επιχείρησης. Που αλλιώς δεν θα το επικαλούνταν. Ο κ. Μενουδάκος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Ναι. Εάν δεν υπήρχε λόγος. Του λέει ότι για να εκπέμψει λοιπόν ξανά σήμα, θα πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο προσωρινά. Ποιος είναι ο τρόπος?
να ανασταλεί η κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει και κλείνει την ΕΡΤ με εκείνο τον τρόπο που την έκλεισε και να βγει με μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση προσωρινά εφαρμόζοντας την προσωρινή διαταγή. Άρα, προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση όμως, αυτό, προφανώς αυτό στέκονται και οι συνάδελφοι και τη βραδιά της ανακοίνωσης προσωρινής διαταγής πανηγύρισαν, ανθρώπινο είναι. Ακριβώς. Και μετρούν και το χρόνο στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αν δείτε, 62 ώρες από την Βεβαίως, προσωρινή διαταγή. Και έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί. Από την άλλη όμως η κυβέρνηση λέει ότι, ακούμε την προσωρινή διαταγή, η οποία λέει να επέμψει ξανά η δημόσια τηλεόραση, χωρίς να αναφέρει αν αυτή θα είναι η ΕΡΤ, ο φορέας δηλαδή, ναι. Εκπομπής, ναι. Οι φορές παραγωγής του προγράμματος ή είναι REIT, DET, πώς θα τη λένε, εν πάση περιπτώσει. Και στέκονται σε αυτό. Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι να λειτουργήσει, κάνω ένα συγκερασμό, να λειτουργήσει το νέο μεταβατικό σχήμα με κάποιους ή όλους από τους παλιούς εργαζόμενους. Εγώ θα έλεγα όλους, γιατί η επιλογή με ποιο κριτήριο θα γίνει. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να λειτουργήσει με κάποιους που είναι από την αγορά, ελεύθερους, άσχετους με το προηγούμενο σχήμα, παρά με αυτό που λένε να απολυθούν, να αποζημιωθούν, να μπουν δίμηνες συμβάσεις και ποιος θα τις απολύσει και ποιος θα τις επαναπροσλάβει. Μα αυτό ακριβώς. Πώς θα γίνει όλο μάλιστα. Αυτό. Άρα δηλαδή αυτό που μαθαίνουμε εμείς από την αγορά σε σχέση. Την αγορά εννοώ του τύπου. Έτσι. Δεν μου αρέσει η λέξη αγορά, αλλά την πιάτσα να το πω έτσι απλά. Ναι, ναι. Ότι μιλούν με τεχνικούς προϊστάμενους, ψάχνουν χώρους. Παρότι είμαι δημοσιογράφος, για δημοσιογράφους δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ναι. Ξέρω ότι έχουν γίνει τηλεφωνήματα, αλλά δεν ξέρω ονόματα κλπ. Είναι πιο βατό ως σχήμα. Είναι πιο νομικά, έχει νομικά, μπορεί να τσουλήσει καλύτερα. Δεν μπορούσε να είναι νόμιμο όμως, θεωρώ εγώ. Ναι, εντάξει, μετά μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Έτσι, δεν θα μπορούσε να είναι νόμιμο, γιατί η αναστολή μιλάει για μια συγκεκριμένη αίτηση ακύρωσης και μια συγκεκριμένη αίτηση αναστολής. Μάλιστα. Που έχει κάποιους, την έχουν καταθέσει κάποιοι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. Επομένως, λέγοντας και η προσωρινή διαταγή είναι πάρα πολύ σαφής ως προς το σημείο αυτό, λέγοντας καλούμενη η κυβέρνηση, το κράτος, να κάνει δεκτή την προσωρινή αυτή διαταγή. Μιλάει ότι θα πρέπει να γίνει από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα η λειτουργία, η συνέχιση της μετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Και μάλιστα μιλάμε για συνέχιση μετάδοσης. Γιατί άκουσα και αυτό ότι μπορεί να, να είναι μία όλα μαγνητοσκοπημένα, να είναι ταινία, να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ το ίδιο, ναι. Η ίδια εκπομπή σε όλα τα κανάλια. Μιλάει για συνέχιση. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα της ΕΡΤ μέχρι την προηγούμενη Τρίτη ήταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και λέει η προσωρινή διαταγή για συνέχιση, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε μια άλλη ερμηνεία να είναι σωστή. Άρα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν αυτή εκδοθεί σήμερα. Πολύ, πολύ. Μορονότι η κάθε νομική, δικαστική απόφαση στην Ελλάδα είναι αντικείμενο ερμηνεών, κακά τα ψέματα. Και στο πολιτικό πεδίο στέκομαι και σκέφτομαι, για παράδειγμα, την πρόσφατη απόφαση για διαμάχη του κυρίου Καμένου και του κυρίου Παπανδρέου, αν την έχετε παρακολουθήσει. Βεβαίως. Που ερμηνεύθηκε και με τις δύο πλευρές και οι δύο θεώρησαν εαυτούς νικητές. Με αυτό είναι ότι στην Ελλάδα είναι όλοι νικητές μετά από μια απόφαση δικαστηρίου. Ενώ η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολύ συγκεκριμένη προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ότι βεβαίως δεν θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί ότι η προσωρινή διαταγή αυτή μιλάει για επαναλειτουργία της ΕΡΤ όπως ήταν επαόριστον. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Δεν το έθιξε καν αυτό το κομμάτι και δεν θα μπορούσε να το φίξει. Η προσωρινή διαταγή μιλάει μόνο για κάτι πολύ επίγον και είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και το ξέρουμε όλοι όσοι ετούμαστε και παίρνουμε προσωρινές διαταγές. Δεν είναι εύκολο να δοθεί μια προσωρινή διαταγή. Μάλιστα. Έστω και εν μέρη δεκτή. Πάντως, αυτό που πατροπαράδοτα λέγεται στην Ελλάδα ο χειρότερος συμβιβασμός, η καλύτερη δικαστική απόφαση, νομίζω βρίσκει την εφαρμογή του και εδώ, έτσι. Βέβαια. Απλά δημιουργεί εντύπωση το γεγονός ότι έχει βγει τόσες μέρες η προσωρινή διαταγή και δεν έχει υλοποιηθεί. Εάν και αυτό συμβεί και σήμερα, δηλαδή βγήκε η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, η οποία δεν νομίζω, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και θα προλάβουν να την δημοσιεύσουν μέχρι το βράδυ. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Σωστό και αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως, όχι σε τέτοια θέματα τόσο επίγοντα, σε άλλα που είναι πάλι επίγοντα. Το δικαστικό ρεπορτάζ λέει για Παρασκευή πρωί. Ναι, κανονικά κάνει εβδομάδα, έτσι. Και, αλλά εδώ θα την βγάλουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Αν και αυτή λοιπόν δεν υλοποιηθεί, τότε δεν έχει νόημα. Πραγματικά όμως. Δηλαδή γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα για το ποια είναι και η αξία των αποφάσεων των δικαστικών μετά. Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στο δελτίο του GR. Βεβαίως. Να είστε καλά στη διάθεση. Να είστε καλά. Η κυρία Μαρλένα Σημακοπούλη.